ζωή 1,5 χρόνο το σωματείο σας, νέο σωματείο, μπορεί να κάνει τη διαφορά απέναντι σε κάποια άλλα σωματεία που γενικά ο κόσμος και οι υπάλληλοι συνήθως δεν εμπιστεύονται πλέον? Κοιτάξτε να δείτε, διανύουμε χρόνια δύσκολα για τους υπαλλήλους. Έχει χαθεί εμπιστοσύνη στους συνδικαλιστές, αυτό διαπιστώνεται. Υπάρχει δυσπιστία στο έργο των συνδικαλιστών. Αυτό που μπορώ εγώ να πω, γιατί είμαστε νεοσύστατος σύλλογος, ξεκινήσαμε στα μέσα του 22, είμαστε περίπου 1,5 χρόνο. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι αν σκεφτεί κάποιος ότι Δήμοι της Αργολίδας λειτουργούν με εξαήμερη απασχόληση των εργαζομένων, όχι εξαήμερη λειτουργία, εξαήμερη εργασία των ανθρώπων αυτών, και ξαφνικά μετά τη σύσταση τη δικιά μας έχει ξεκινήσει ένα κύμα αντιδράσεων, κάπου οφείλεται. Το που οφείλεται το κύμα αυτό, ας δούμε την Ερμιόνη πρόσφατα, που ήρθε 24ωρη απόφαση. Ο Δήμος Επιδαύρου έχει 24ωρη υπηρεσία, ήταν ο μόνος Δήμος από τους 4 στην Αργολίδα, ο οποίος από το 20 λειτουργεί με 24ωρη εξαιρέσιμα και αργίες με πενθήμερο και με αγώνα δικό μας. Και αυτό το λέω γιατί υπάρχουν και χαρτιά, έτσι. Δηλαδή υπήρξε μια προσφυγή στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 για να διασφαλιστεί το πενθήμερο και να μην υπάρχουν διακεκομένες οι ημέρες των ρεπό. Η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 μας απάντησε ότι είναι, αποτελεί πρόταση η απόφαση που είχε φέρει τότε το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν θέλει δηλαδή ο υπάλληλος το δέχεται. Οπότε είναι μια νίκη η οποία δεν έχει ακουστεί και πουθενά. Δεν το βγάλαμε ποτέ προς τα έξω. Οπότε θεωρώ ότι μια αναμόκλευση του εξαημέρου που έφασε στη Βουλή, που έχει πυροδοτήσει πράγματα και δεν είχε γίνει τίποτα τόσα χρόνια, γιατί το Άργος έχει εξαήμερο από το 2013. Το Ναύπλιο αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι από πότε είναι η απόφαση, άρα κάτι κάνουμε. Απλά δεν είμαστε από αυτούς που δεν θα διατυμπανίσουν τη δουλειά τους. Θέλουμε μεθοδική δουλειά, στρατηγική δουλειά, θέλουμε τα μέλη να έχουν ενημέρωση, γιατί όλα ξεκινάνε από εκεί. Πρέπει να ξέρεις πρώτα τι υποχρεούσες σαν υπάλληλος για να μπορέσεις να καταστεί δυνατό η διεκδίκηση στα αυτονόητα, τα οποία μπορεί να είναι στα χαρτιά και στους νόμους όλα γραμμένα, αλλά όταν πας σε μια υπηρεσία δεν τα παίρνεις. Η αλήθεια αυτή είναι. Δεν τα παίρνεις. Μην θεωρεί δηλαδή ο κόσμος ότι μπαίνεις στο δημόσιο και είσαι εξασφαλισμένος σε κάποια πράγματα. Δεν είσαι καθόλου εξασφαλισμένος. Οι μάχες είναι καθημερινές. Έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο κύμα αντιδράσεων πάνω στο εξαήμερο. Ευελπιστούμε ότι αυτό θα επεκταθεί και σε άλλους δήμους που το έχουν και να καταλάβουν και οι διοικήσεις ότι η λύση δεν είναι να εξουθενώσεις και να διαλύσεις το υπάρχον προσωπικό, το οποίο δεν είναι και αρκετό. Λύση είναι οι προσλήψεις, από εκεί ξεκινάμε. Η έλλειψη προσωπικού είναι η λύση που πρέπει να λυθεί και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και η οργάνωση. Δυστυχώς είναι πολύ κακή η οργάνωση στο ΣΟΤΑ. Αυτό παρατηρούμε εμείς. Αυτό καταγράφουμε και προσπαθούμε μαζί με τις διοικήσεις σιγά σιγά να αλλάξουν. Πάλι μια ερώτηση όσο αφορά τα ατυχήματα, γιατί υπάρχουν πολλά. Εκεί διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση. Πρόσφατα έκανα ένα σεμινάριο για τα ΜΑΠ του ΕΛΗΝΙΑΕ, όπου αφορούσε τα μέσα ατομικής προστασίας. Συζητήσαμε πάρα πολλά μέσα σε 8 ώρες. Υπάρχει διαπίστωση ότι δεν συμμορφώνονται οι δήμοι. Δεν αξιολογούν σωστά ούτε τις παρεμβάσεις των τεχνικών ασφαλείας, δεν αξιολογούν τις συστάσεις των γιατρών εργασίας, οι οποίοι είναι καταλυτική. Ένας γιατρός εργασίας δεν υπογράφει ένα χαρτί να βγάλει έναν υπάλληλο ακατάλληλο για ένα διάστημα με ένα θέμα υγείας έτσι εύκολα. Έχουν μεγάλη ευθύνη οι γιατροί εργασίας. Δεν το αντιλαμβάνονται οι διοικήσεις. Εκεί εντοπίζουμε πρόβλημα σοβαρό και προσπαθούμε να δούμε
πώς θα λυθεί σε επίπεδο συνεργασίας και με την Ομοσπονδία μας, αλλά και σε επίπεδο συνεργασίας και επαφής με το Υπουργείο, με το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν υπάρχει σωστή εκπαίδευση. Κανονικά θα πρέπει να γίνεται επιμόρφωση κάθε εξάμηνο τουλάχιστον. Δηλαδή ένας άνθρωπος που δουλεύει στο απορριμματοφόρο πρέπει να πεις και να ξαναπείς και να ξαναπείς πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα κάνει συνήθεια. Εάν μάθουμε να δουλεύουμε με κακή συνήθεια, δηλαδή αν δεν εκπαιδευτούμε σωστά από την αρχή και αν δεν τηρούμε προβλεπόμενα, έχουμε εργατικά ατυχήματα. Πέρα από τους εξωτερικούς παράγοντες, έτσι, γιατί η δουλειά αυτή που είναι έξω έχει επικινδυνότητα στο 100%, αυτό που πρέπει να φροντίσουμε είναι να μειώσουμε τους άλλους παράγοντες που αυξάνουν το ποσοστό επικινδυνότητας για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, όσο γίνεται σε συνεργασία όλοι, και οι υπάλληλοι και η διοίκηση. Αλλά πρέπει να υπάρχει και μια αρμονία σε όλο αυτό. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τον οποίο πρέπει να τον σέβονται και οι οδηγοί που είναι επαγγελματίες οδηγοί. Διαπιστώνονται παραλήψεις και άγνοια νόμου ή άγνοια διατάξεων αρμοδιότητας ανθρώπων που είναι σε θέσεις κλειδιά. Πρόσφατα είχαμε πειθαρχικό το οποίο πέρασε ο ένας αντιπρόεδρος του συλλόγου και αθώθηκε. Τώρα, πώς βρέθηκε στο πειθαρχικό ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να τηρήσει τον ΚΟΚ, αυτό που προβλέπει ο νόμος, που είναι υποχρεωμένος να το τηρεί. Ποιος υπέγραψε το πειθαρχικό για έναν επαγγελματία οδηγό με τρίμηνη στέρηση μισθού και έφτασε στην αθώωση, αυτό θα πρέπει να προβληματίσει κάποιους ανθρώπους. Ο σύλλογος δεν συστάθηκε για να έχει αντιδικία με άλλους συλλόγους. Αυτό έγινε το καλοκαίρι. Εκδικάστηκε το πειθαρχικό του τα Χριστούγεννα. Έχουμε την αθωωτική απόφαση στα χέρια μας και θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενέργεια σταδιακά. Που σίγουρα αφορά προηγούμενη δημοτική αρχή. Την προηγούμενη δημοτική αρχή. Μιλάμε για το Δήμο Άργους Μυκηνών. Ωραία. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει όμως ζήτημα, ζήτημα, γιατί δεν μπορείς να στέλνεις έναν άνθρωπο στο πειθαρχικό όταν υπάρχει εγκύκλειος δηλαδή από το 2010 του κυρίου Ραγκούση, η οποία είναι σε ισχύ. Και ενώ πρέπει να έχουν ενημέρωση όλοι οι οδηγοί για αυτή την εγκύκλειο, να την αγνοούν άνθρωποι που είναι σε θέσεις κλειδιά και να υπογράφουν πειθαρχικό για συνάδελφό τους. Βέβαια, να σας πω ότι είναι ντροπή και είναι λυπηρό, γιατί έχουν υπογράψει και άνθρωποι που ανήκουν στο συνδικαλισμό. Είναι λυπηρό, εγώ το λέω με μεγάλη λύπη. Φυσικά. Εδώ είμαστε για να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους και όχι μόνο τους εργαζόμενους. Οι Δήμοι είναι τα σπίτια μας, τρώμε ψωμί όλοι. Οφείλουμε να σεβόμαστε τη θέση που έχουμε και που υπηρετούμε. Οφείλουμε να προστατεύουμε τις υπηρεσίες μας και όχι να τις εκθέτουμε. Λοιπόν, είναι εντάξει, είναι κάτι που εμένα προσωπικά με έχει λυπήσει πάρα πολύ. Περιμένουμε να κάνουμε μία επαφή με τον Δήμαρχο, να εκθέσουμε λίγο το πρόβλημα, για να προλάβουμε να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα μελλοντικά. Ένας υπάλληλος να βρεθεί στο πειθαρχικό δεν είναι αστείο, δεν είναι κάτι εύκολο, επηρεάζεται μία οικογένεια πίσω, είναι πολλά τα παρελκόμενα. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί μετά να λειτουργήσει στην υπηρεσία του συγκεντρωμένος. Μιλάμε για μια δουλειά με επικινδυνότητα. Δηλαδή είναι πολλοί παράγοντες και οι παράμετροι που πρέπει να εξεταστούν, γιατί αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Δεν είναι ότι βρέθηκε μόνο ο δικός μας ο αντιπρόεδρος. Υπάρχουν υπάλληλοι μέσα, συνάδελφοι, οι οποίοι αύριο μπορεί να βρεθούν έκθετοι, γιατί κάποιοι έχουν άγνοια. Αν έχουν άγνοια διατάξεων αρμοδιότητάς τους, αυτό θα το κρίνει ο Δήμος. Αν αυτό ενέχει δόλο, θα το εξετάσει άλλη αρχή. Θα τα δούμε, εδώ θα είμαστε και θα τα δούμε. Κάποιος που θέλει να κάνει εγγραφή στο σωματείο σας. Στο σωματείο υπάρχει σελίδα, έχουμε κάνει σελίδα στο Facebook. Είναι Πανελλήνιος Κλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων Δημοσίου. Υπάρχει email, υπάρχει τηλέφωνο επικοινωνίας που μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας, να σταλεί αίτηση και ό,τι άλλο χρειάζεται. Θα έχει πλήρη πληροφόρηση και ό,τι χρειάζεται, εδώ είμαστε.